και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε τις κυριότερες εσωτερικές και εξωτερικές ειδήσεις. Στο μικρόφωνο η Τάνια Μαντουβάλου. Έντος ολίγου η συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών για την οριστικοποίηση των μέτρων. Προηγήθηκε η συνάντηση Σαμάρα Βρούτση για τις εξελίξεις της διαπραγματεύσης με την Τρόικα σχετικά με τα εργασιακά. Η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην Ελλάδα θα εξεταστεί από το Eurogroup υπό το φως της έκθεσης της Τρόικας, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν Βαν Ρομπάι, ο οποίος πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει πρόοδο στον τομέα της εξυγίανσης των δημοσιονομικών της. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο, τόνισε ότι η Ελλάδα θα προβεί σε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Η γερμανική κυβέρνηση δεν θα συμφωνήσει σε λύση για την Ελλάδα, η οποία θα θεωρείται μη βιώσιμη από τις χρηματαγορές, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble. Είναι απαράδεκτο να γίνει οποιαδήποτε άλλη ανατροπή που αφορά στις τριετίες της αποζημιώσης και το χρόνο εργασίας, δήλωσε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ Γιάννης Παναγόπουλος μετά από συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία της Συνομοσπονδίας με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο. Για απομονωμένη κυβέρνηση που αποσυντίθεται και το μόνο που φαίνεται να διασφαλίζει είναι η εύνοια των δανειστών και της Μέρκελ, κάνει λόγο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Πάνος Κουρλέτης. Αναφέρει ότι κάποιος πρέπει να ενημερώσει τον κύριο Στουρνάρα πως ήδη ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας πεινάει, ενώ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι χωρίς καμία διαπραγμάτευση, με ψέματα και υποκρισίες, αποκρύβει πως το σύνολο σχεδόν των 31,5 δις θα πάει στις τράπεζες και την εξυπηρέτηση του χρέους. Η Ελλάδα βελτίωσε θεαματικά το επιχειρηματικό της περιβάλλον τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, και ανέβηκε 22 θέσεις μεταξύ των 185 χωρών που αξιολογούνται στην έκθεση, κατατασσόμενοι στην 78η θέση. Ο Υπουργός Οικονομικών θα συναντηθεί το απόγευμα με το Προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με αντικείμενο το χρονοδιάγραμμα και τους όρους ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Στους δρόμους βγήκαν τα άτομα με αναπηρία, αντιδρώντας στις περικοπές της συντάξης και τα επιδόματά τους. Οι κινητοποίησεις έγιναν σε 37 πόλεις της χώρας. Οι μαζικές αποχωρήσεις υπαλλήλων είναι η κύρια αιτία καθυστέρησης απονομής συντάξεων και εφάπαξ, ιδίως κατά το 2011, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας. Μειωμένη κατά 9% ήταν το πρώτο εξάμηνο εφέτος η τουριστική κίνηση από το εξωτερικό, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδας και δημοσιοποίησε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Εξωτερικές ειδήσεις. Αντιεροπορική οβίδα από τη Συρία έπληξε κέντρο υγείας στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας. Δεν υπάρχουν θύματα, σύμφωνα με το CNN Turk. Η Συριακή Αντιπολίτευση απέρριψε την απόφαση του Προέδρου Άσαντ να χορηγήσει γενική αμνηστία, χαρακτηρίζοντας την απάτη. Η αμνηστία αφορά όλα τα εγκλήματα που διαπράχθησαν πριν τις 23 Οκτωβρίου, με εξαίρεση εγκλήματα που έχουν διαπράξει τρομοκράτες, λέξη που χρησιμοποιεί το καθεστώς όταν αναφέρεται στους αντάρτες. Η αεροπορία βομβάρδισε συνοικία στο Χαλέπι, την οποία ελέγχουν οι αντάρτες, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας προέβησαν σε συλλήψεις στη Δαμασκό. Οι επιβάτες αεροπλάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιούνται αποζημίωση έως και 600 ευρώ αν οι πτήσεις τους έχουν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ωρών, αποφάνθηκε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα των αεροπορικών εταιριών. Αθλητική επικαιρότητα. Το πρώτο φετινό ντέρμπι βάφτηκε κόκκινο, με τον Ολυμπιακό να περνάει νικηφόρα από το κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης επικράτησαν 64-60 του Παναθηναϊκού για την δεύτερη αγωνιστική της Α1 άνδρων. Ο καιρός. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σημειώνονται στα ανατολικά και νότια, οι άνεμοι πλέον βόρειος πολύ ισχυροί στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία φτάνει στους 24 βαθμούς. Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς έχει η Αθήνα. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και θερμοκρασία στους 22 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.